Στο ίδιο ρέμα θεατές κινδυνεύουν να βρεθούν Ηρακλειώτες στο επόμενο διάστημα, αφού καταγγέλουν δεκάδες περιπτώσεις βουλωμένων φρεατίων εντός της πόλεως. Ο φακός της Crete TV κατέγραψε εικόνες απαράδεκτες, με πολλά φρεάτια να έχουν καλυφθεί από κάθε είδους υλικά και να έχουν βουλώσει από πέτρες, χώματα, πλαστικά μπουκάλια, ακόμη και με ξύλα. Χώρος για να περάσει στους αγωγούς νερό για αποσυμφόρηση ενδεχόμενου ρέματος από νεροποντή, ούτε για αστείο, με τον κίνδυνο να πνιγεί η πόλη ορατός. Η πολιτική προστασία έχει υποχρέωση να συντονίζει και να κινητοποιεί τις υπηρεσίες του Δήμου όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Έγκαιρα είχε ειδοποιήσει τη ΔΕΙΑ Ηρακλείου για την υποχρέωσή της στον καθαρισμό και την απόφραξη των φρεατίων στην πόλη του Ηρακλείου. Οι συγκεκριμένες εικόνες βουλωμένων φρεατίων δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος, την ώρα που ανάλογες περιπτώσεις έχουμε συναντήσει και σε διάφορα σημεία στην πόλη. Το νερό από τις πρόσφατες βροχές σε περιοχές όπως της Βιομηχανικής, της Αλικαρνασσού, της Φοινικιάς, ακόμα και στις Τρεις Βαγιές, μετέφερε κάθε λογής υλικά και μπάζα, βουλώνοντας τα φρεάτια, με αυτά να μην έχουν καθαριστεί ακόμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε αυτήν εδώ την κατάσταση, όπως πολύ καλά μπορείτε να δείτε και εσείς, βρίσκονται τα περισσότερα φρεάτια εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Και αυτό γιατί είναι καλυμμένα με σκουπίδια, χώματα, ακόμα και πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια. Ήθελα να παρατηρήσω ότι περιήλθε στην αντίληψή μας ότι μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις κάποια φρεάτια εκ νέου, λόγω των φερτών υλικών και των άλλων αντικειμένων, έχουν πρόβλημα. Για το λόγο αυτό κινητοποιούμε εκ νέου την υπηρεσία της ΔΕΙΑΗ. Το πρόβλημα γιατί δεν το φτιάχνουν και είναι τώρα πολλά χρόνια που δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Ούτε πέρσι το κάνανε, ούτε φέτος το κάνανε, δεν το κάνανε. Και τα φρεάτια είναι φραγμένα και πρέπει να κάνουν ένα πανέλεγχο ο Δήμος. Πολίτες κατηγορούν τους αρμόδιους για αδιαφορία, αφού όπως λένε πρέπει πρώτα να συμβεί το κακό και έπειτα να λυθεί το πρόβλημα. Για το λόγο αυτό κινητοποιούμε εκ νέου την υπηρεσία της ΔΕΙΑΗ, προκειμένου συνεχίσει την απόφραξη και αποκαταστήσει πλήρως το δίκτυο ομβρίων υδάτων σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Πάντως, Δήμος και ΔΕΙΑΗ καλούν τους πολίτες να τηλεφωνούν στις υπηρεσίες καταγγέλλοντας περιστατικά με βουλωμένα φρεάτια, προκειμένου να διευθετείται το πρόβλημα, την ώρα που οι πολίτες ισχυρίζονται πως θα μπορούσε να είχε προγραμματιστεί η συντήρηση έγκαιρα και όχι την τελευταία στιγμή, και μάλιστα εν ώψη κακοκαιρίας.